Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη, η κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος για τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνανάπτυξη στην περιοχή, και εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα μοντέλο ίσως και για πιθανές συμφωνίες που μπορεί να υποδεικνύει, θα έλεγα, λύσεις, αποδεκτές λύσεις στο μέλλον, ένα μοντέλο λύσεων, καθώς χωρίς την επιβολή του ενός μέρους στο άλλο μέρος δίνεται δυνατότητα να προχωρήσουμε προς τα μπροστά. Είμαι ευγνώμων προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέλαβε να διευθετήσει ένα επίμαχο θέμα επί χρόνια που είναι το νοματολογικό, προβάλλοντας μια λύση μαζί με τον, προσπαθώντας να εξεύρει λύση μαζί με τον Πρωθυπουργό της γείτονος, τον κύριο Ζάεφ. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για ένα έργο όπου ο καθένας μας γνώριζε ότι δεν θα οδηγούσε σε εύκολη λύση, αλλά τώρα με την ονομασία αυτή της Βόρειας Μακεδονίας για όλους εμάς, και μιλώ εδώ εξ ονόματος της Γερμανίας, δημιουργείται σαφήνεια και δίνει και την δυνατότητα στην Βόρεια Μακεδονία να μπορεί να γίνει μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις και φυσικά δεν πρόκειται να εμπλακώ εγώ σε διαφορετικά σχέδια των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα απλά να προπαγανδίσω το τέλος αυτής της υπόθεσης του νοματολογικού. Πρόκειται να μιλήσω και με τον κύριο Μητσοτάκη, χωρίς να θέλω να δώσω μεγαλύτερη αξία στο ρόλο μου. Πάντως πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει, η λύση του ονοματολογικού, θα είναι προς όφελος της Βόρειας Μακεδονίας, της Ελλάδας, αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία είχε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει δείπνο προς τιμή της στην Καστέλα του Πειραιά. Ο κύριος Τσίπρας την υποδέχθηκε σε μια διαφορετική, όπως είπε, Ελλάδα που ξεπέρασε την κρίση, μπαίνοντας στο δρόμο της ανάπτυξης και της κοινωνικής ανασυγκρότησης, με την Καγκελάριο να μιλά για σημαντική πρόοδο της χώρας, ευχαριστώντας τους Έλληνες για όσα κατάφεραν παρά τις δυσκολίες. Αύριο η Γερμανίδα Καγκελάριος θα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, θα επισκεφτεί τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, ενώ θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Άγγελα Μέρκελ φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος για τη διήμερη επίσκεψή της, που χαρακτηρίζεται εργασίας, και για το λόγο αυτό δεν υπήρξε επίσημη υποδοχή στο αεροδρόμιο, όπου την υποδέχθηκε ο Γερμανός πρέσβης. Στη συνέχεια μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου την περίμενε στην είσοδο ο Αλέξης Τσίπρας, με την Καγκελάριο να σχολιάζει αλλαγές που έχει κάνει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Κατά τον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός την καλωσόρισε σε μια διαφορετική, όπως είπε, Ελλάδα, ενώ η Καγκελάριος ευχαρίστησε τους Έλληνες για όσα έχουν πετύχει. Σήμερα έρχεστε σε μια διαφορετική Ελλάδα, που μετά από πολύ μεγάλες δυσκολίες κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και να μπει οριστικά στο δρόμο της ανάπτυξης και της κοινωνικής ανασυγκρότησης. Αυτό το διάστημα περάσαμε δυσκολίες, περάσαμε και από κοινού δύσκολες στιγμές και αντιθέσεις και συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Όμως καταφέραμε να βρούμε στα πλαίσια αυτά που πάντοτε η Ευρώπη και στις διαδικασίες που πάντοτε η Ευρώπη ακολουθεί, μέσα από συνθέσεις και συμβιβασμούς, λύσεις, για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. Πέρασαν δύσκολα χρόνια. Εκείνο το οποίο που καταφέραμε είναι να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πνεύμα και να λύσουμε να ασχοληθούμε με διαφορετικά προβλήματα τα οποία είχαν κάποια στιγμή επικαιρότητα και είχαν κάποια μεγάλη σημασία για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός πέρασε από μια πολύ δύσκολη φάση και θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτά τα οποία κατάφερε η Ελλάδα παρά τις οικονομικές δυσκολίες,
και την σκληρότητα των μέτρων. Και οι δύο έκαναν έμεση αναφορά στη συμφωνία των Πρεσπών με αφορμή τα Βαλκάνια. Αποτελεί μια σημαντική χώρα στην καρδιά της, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν πυλώνα σταθερότητα σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Και βεβαίως μια δύναμη που προβάλλει πάντοτε την ανάγκη της συνεργασίας στα Βαλκάνια και στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτά τα οποία προσφέρει η Ελλάδα ακόμα και σήμερα. Και όσον αφορά τη συνολικό ρόλο στα Βαλκάνια, αυτά θα είναι βεβαίως και αντικείμενο των συζητήσεών μας σε μια χρονική στιγμή που είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια στην Αθήνα, με πάνω από 2.000 αστυνομικούς όλων των υπηρεσιών να βρίσκονται επίποδος, ενώ κλείνουν, αφού ελεγχθούν σχολαστικά, όλοι οι δρόμοι από τους οποίους περνάει η αυτοκινητοπομπή με την Καγκελάριο. Η αστυνομία ανακοίνωσε την απαγόρευση συγκεντρώσεων και ποριών από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ενώ για συγκεκριμένες ώρες κλειστοί μένουν κεντρικοί σταθμοί του μετρό. Και το κομμάτι του προαστιακού από το Κοροπή μέχρι το αεροδρόμιο έμεινε κλειστό για μισή ώρα κατά την άφιξη της Άγγελα Μέρκελ και θα κλείσει επίσης για μισή ώρα κατά την αναχώρησή της από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Γιάννη Στρατάκη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, απόψε στο στούντιο του Blue Sky. Καλώς ήρθατε και να προσπαθήσουμε, Γιάννη και Δημήτρη, να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα από τις δηλώσεις. Η πρώτη πασιφανής εκτίμηση που μπορεί να γίνει είναι η καλή χημεία, Γιάννη, που υπάρχει ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Λοιπόν, πέραν της χημείας πρέπει να δούμε τα πραγματικά πολιτικά μηνύματα που εκπέμπει αυτή η επίσκεψη. Πρώτον. Και το παραδέχτηκε άλλωστε και η ίδια η κυρία Μέρκελ. Είναι ένα μήνυμα. Μα νομίζω ότι ήταν με ανοιχτά χαρτιά και οι δύο πολιτικοί. Δεν επιχείρησαν ούτε να εξοραίσουν ρωτήθηκε, την εικόνα, δηλαδή, ούτε να κρύψουν ακριβώς, και κάτι. Ρωτήθηκε για το μήνυμα που εκπέμπει ή αν θέλει να εκπέψει ένα μήνυμα της αγορές και είπε σαφώς ναι. Μια επίσκεψη στήριξης, ένα μήνυμα προς τις αγορές και τα λοιπά, ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει ρότα, ότι έχει μπει σε ένα άλλο διαφορετικό δρόμο. Ένα. Δύο. Ένα μήνυμα ότι εμείς στηρίζουμε αυτή τη συμφωνία που έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα δίνοντάς τους συγχαρητήρια αναφερόμενοι στην συμφωνία των Πρεσπών. Και είναι... δώσε μου ένα λεπτό να προσθέσω σε αυτό, γιατί ad hoc τα αναλύουμε, είναι πολυνοπά τα γεγονότα, ότι αποκτά και μια ιδιαίτερη σημασία η τοποθέτηση της Αγγέλας Μέρκελ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή τη χρονική συγκυρία που από ό,τι φαίνεται ο Ζόραν Ζάεφ ζορίζεται πάρα πολύ και μάλιστα απόψε ανεβλήθη κρίσιμη τελευταία συνεδρίαση για τη συνταγματική αλλαγή, γιατί δεν συγκέντρωνε πάνω από 80. Ναι, είναι δύο Αλβανοί βουλευτές οι οποίοι από τις αλβανόφωνες περιοχές, οι οποίοι θεωρούν ότι θα πρέπει να φύγει εντελώς τα περί υπηκότητας μακεδονικής και να μπει Βορείου Ηπείρου. Βορείου Μακεδονία, συγγνώμη. Ναι, μην μας ανοίγεις τώρα και άλλο θέμα. Το τρίτο. Θα υπάρξει νέα συμφωνία στο Το τρίτο λοιπόν και πάρα πολύ σοβαρό που εν πάση περιπτώσει προκύπτει είναι το ότι η κυρία Μέρκελ ήρθε στην Αθήνα και για ένα επιπλέον λόγο και πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος είναι αυτός? Ότι ουσιαστικά θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο τη δική της συμμετοχή και τη συμμετοχή της Γερμανίας στη λύση του ελληνικού ζητήματος. Να το πω πολύ λαϊκά και πολύ χύμα. Να πάρει και αυτή κάτι από αυτή την εντός ή εκτός επιτυχία του να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα και να μπει η Ελλάδα σε μια άλλη πορεία. Μην ξεχνούμε ότι έχουν προεκλογική περίοδο όλα τα ευρωπαϊκά. Το ευρωπαϊκό γίγνεσθε βρίσκεται και καλά, αυτό η Μέρκελ έχει ξεφύγει περίοδο, από αυτή ξεφύγει, τη λογική. Αλλά, έτσι, αλλά θέλει να πιστωθεί προσωπικά ακριβώς, και για την ιστεροφημία της ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ένα γεγονός που κατά την άποψή μου έχει την αξία του. Είναι η πρώτη φορά που σε ανώτατο επίπεδο, Γερμανός, πώς να θέλουμε τώρα να πω ότι θα πρέπει να αγαπηθούμε κιόλας, έτσι. Πρώτη καλά, φορά... αγαπηθήκαμε τώρα, τα δύσκολα πέρασαν. Δεν ξέρω τι Welcome, θα κάνει. Madame Merkel. Ναι, καλά, τώρα παίζετε με αυτά τα παιχνιδάκια και κινέζεις βάρος σας. Εμείς δεν παίζαμε, κάποιοι άλλοι λοιπόν, παίζαν το 15. Μισό λεπτάκι. Αυτό το οποίο εγώ άκουσα από πρώτη φορά από Γερμανό πολιτικό σε ανώτατο επίπεδο, είναι το ότι αναγνώρισαν τη σκληρότητα των μέτρων και τις συνέπειες που αυτές είχαν στην Ελλάδα. Αλλάζει τίποτα? Όχι.
Αλλά έστω, ρε παιδί μου, και το ότι να αναγνωρίσεις ότι αυτό πάντως, το λαό το ξεζουμίσαμε. Οφείλουμε να πούμε ότι κάτι. Σε κάθε περίπτωση. Όχι, έχει ξαναμιλήσει για τις θυσίες του ελληνικού λαού. Εντάξει, αλλά Μέρκελ, τα σκληρά μέτρα αλλά από ό,τι φορά υπόθηκαν έτσι. Η γερμανική πλευρά δεν έχει κάνει αυτοκριτική για τη σφοδρότητα και τη σκληρότητα του προγράμματος σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Πρωτίστως οι οποίοι έχουν μιλήσει με πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο και για τα δικά τους λάθη. Γιατί μέχρι και το 2015-2016. Έφταιγε για όλο ο ελληνικός λαός. Πρωτίστως δεν έχει κάνει αυτή την αυτοκριτική που έπρεπε να κάνει ο κ. Σόιμπλε. Διαφωτιστήκαμε, Γιάννη, για την συνέχεια των εθνικών θεμάτων. Γιατί εδώ ανοίγουν θέματα επιλύσεων με την Αλβανία, με το μεταναστευτικό. Είναι όλα ανοιχτά και όλα μπροστά μας και όλα δύσκολα. Στάλθηκε ένα σαφέστατο μήνυμα ότι εάν δεν τα βρείτε με την Ελλάδα, λέει στην Αλβανία, ξεχνάτε ότι θα έχετε ευρωπαϊκή πορεία. Το ίδιο και από τα Σκόπια. Και αν θέλεις και την άποψή μου, νομίζω ότι το ίδιο, με την ίδια προσοχή παρακολούθησαν και από τα Σκόπια τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ. Προφανώς. Και φαντάζομαι ότι αύριο είναι κρίσιμες στιγμές. Θα είναι μια καινούρια μέρα και για τον Ζάεφ. Είναι κομβικό το σημείο, Δημήτρη Μαρκόπουλε, για την ολοκλήρωση, την τελική φάση της συμφωνίας και στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Γιατί στα μεν Σκόπια ανεβλήθη για αύριο η συνεδρίαση κρίσιμη, εδώ στην Ελλάδα το κυβερνητικό στρατόπεδο βρίσκεται σε μια σχετική περιδίνηση. Παρά την προσπάθεια καθησυχασμού και κατευνασμού που επιχείρησε χθες με τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Όπεν και την Ελιστάη ο κύριος Τσίπρας, θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Τώρα, το δικό σου το συμπέρασμα, γιατί εγώ οφείλω να κάνω μια παρατήρηση. Η κυρία Μέρκελ μίλησε για Βόρεια Μακεδονία και από ό,τι μπορώ εγώ να υπογραμμίσω είναι ότι είπε στην Ελλάδα και στον κύριο Τσίπρα αυτό που θα ήθελε να ακούσει. Δεδομένη της τελικής φάσης στην οποία βρίσκεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Να θυμίσω ότι υποδεχόμενη το Ζόραν Ζάεφ, τον καλωσόρισε ως Μακεδόνα πρωθυπουργό. Άρα και στο Ζόραν Ζάεφ είχε πει για αυτό που ήθελε να ακούσει. Λοιπόν, νομίζω ότι παίζει ένα παιχνίδι μοιρασμένο στο να ενισχύσει τις δύο πλευρές να τα βρουν, καθησυχάζοντας την κοινή γνώμη των δύο λαών. Μια παρατήρηση μόνο δευτερόλεπτα. Ως Μακεδονία έχει αναγνωρίσει η Γερμανία τα Σκόπια. Έτσι. Ναι, άμα. Αλλά η συμφωνία άλλο πράγμα και λέει. Η Μακεδονία συνεχίζει άλλο πράγμα λέει. Αυτό λέει η Ελίνα. Ότι μέχρι να ψηφιστούν του Ιθαγενεί, μέχρι να ψηφιστούν όμω οι αλλαγέ, Μακεδονία. Είναι μια πολιτική αυτό που θέλει ο καθένα να ακούσει. Λέει στον καθένα αυτό που θέλει να ακούσει. Και αυτό είναι μια στρατηγική με την οποία επισκέφθηκε την περιοχή. Καταρχάς, να την ευχαριστήσουμε γιατί πολύ σωστά επισημαίνει ότι όταν πήγε στα Σκόπια, αποκάλεσε τον Ζόραν Ζάεφ Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Και τον υποδέχθηκε και στη Γερμανία ως Μακεδόνα. Και τη χώρα την είχε αποκαλέσει Μακεδονία, σκέτο, άνευ Βόρειας. Εδώ τουλάχιστον μας έκανε τη χαρά, είχαμε την τιμή να τους αποκαλέσει Βόρεια Μακεδονία. Το ερώτημα βέβαια είναι ανάλογα με τις διαθέσεις της, μήπως πρέπει να αποφασίσει λίγο. Τελικά θα τους λέει Βόρεια Μακεδονία, σκέτο Μακεδονία, το Ζόραν Ζάεφ Μακεδόνα. Βόρειο Μακεδόνα, να το βρούμε, παιδιά. Από εκεί και πέρα, ξεκάθαρα, η Άγγελα Μέρκελ ήρθε για να στηρίξει τον πιο βολικό πρωθυπουργό που έχει υπάρξει σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των Γερμανών. Έναν άνθρωπο ο οποίος πολιτεύτηκε εντελώς διαφορετικά και με μια μεταμόρφωση, ολική μεταμόρφωση, κάτι σαν αυτά τα τηλεπαιχνίδια που πάνε και κάνουν πλαστικές και δεν τους γνωρίζεις μετά, ο Αλέξης Τσίπρας έγινε ένας βολικός εταίρος και διεκπεραίωσε τις πολιτικές της Γερμανίας με μεγάλη, πραγματικά καλή διάθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έρχεται και τον στηρίζει. Όμως, ότι αναγνωρίζεται και από την Καγκελάριο ότι στις κοινές προσπάθειες που κατευλήθησαν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Καταρχάς, επειδή είπε ότι πρόκειται για μια υποφελή συμφωνία για τη χώρα μας κτλ. Κτλ. Πρόκειται για μια συμφωνία όμως την οποία δεν τη θέλει ο ελληνικός λαός. Δεν έχω δει κάποια δημοσκόπηση να λέει ότι το 70 ή 60 ή 80% του ελληνικού λαού τη θέλει. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν λειτουργήσε υπέρ των συμφερόντων της Γερμανίας, υπέρ των συμφερόντων της Αμερικής, όμως όχι υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού, τον οποίο δεν ρωτάει για αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, αν την εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, θα λειτουργεί υπέρ αυτών. Να θυμίσω, η Νέα Δημοκρατία για τη συγκεκριμένη συμφωνία έχει καθαρή στάση. Προσπαθεί να γίνουν εκλογές πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτά να τα λέμε, Γιάννη. Βεβαίως, όταν έχεις έναν τόσο βολικό πρωθυπουργό, θα τον στηρίξεις. Και ήταν βολικός σε πολλά. Και εδώ προκαλείται εκ νέου το ερώτημα. Τι έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρουμε τι έδωσε, τις πρέσπες και τη συμφωνία με τα Σκόπια. Τι πήρε
Υπάρχουν λοιπόν βάσιμες υποψίες ότι στη ζυγαριά η Νέα Δημοκρατία το διέψευσε η Καγκελάριος απόψε. Η Καγκελάριος δεν έχει πολιτευτεί πάντα με την αλήθεια και πάντα σωστά απέναντι στη χώρα μας. Πριν από λίγο και ο Γιάννης και εσύ πολύ σωστά είπατε ότι έχει υπάρξει ένα πλήθος αδικιών από τη γερμανική πολιτική σκηνή, από τους γερμανούς πολιτικούς απέναντι στη χώρα μας. Λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν έναν τόσο βολικό πρωθυπουργό, θα σπεύσεις και να τον στηρίξεις. Και εγώ πραγματικά, επειδή θυμάμαι τα go back, Madame Merkel, θυμάμαι τα απειρά κατά του Σόιμπλε, κάποιοι έκαναν καριέρες με αυτά. Εγώ λοιπόν, τι ρωτώ με, του κάνει καλό του Αλέξη Τσίπρα τελικά όλο αυτό ή κακό? Και μάλιστα σε μια κοινή γνώμη στην Ελλάδα, η οποία είναι εξοργισμένη για το γεγονός ότι δεν τη ρωτάει κανείς για αυτή τη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία θα πω για να ολοκληρώσω, για να μην πάρω καλά από τον χρόνο, ότι πάει να την ψηφίσει αυτή τη στιγμή, με βάση τα σημερινά δεδομένα, το 35% του εκλογικού σώματος, τόσοι ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, πλάς κάποιοι βουλευτές τσόντα. Αν αυτό είναι δημοκρατικό, αν αυτό είναι λαϊκή έκφραση, συγγνώμη, δεν θα πάρω. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο εταίρος, ο συνεταίρος, το συνεταιράκι του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καμένος. Να πούμε ότι αύριο έχουν τη Γιάννη την κρίσιμη συνάντηση. Μα γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα πει στην κυρία Μέρκελ, ναι, υποστηρίζω και ενώπιον σας ότι συνδιαλλαγή καθημερινή. Το έχει πει κατ' επανάληψη. Δεν θα σου πει στο για αύριο. Και στο λαϊκό κόμμα. Γιάννη αμφισβητή. Το έχει, τη το έχει πει. Όχι, να περάσει, εντάξει, δεν το κατάλαβα. Μέρκελ το έχει πει. Βεβαίως και τη το έχει πει. Θα τη φοβηθεί. Εγώ το ακούω πρώτη φορά απόψε. Τι είναι Τσίπρας να τη φοβηθεί? Δεν παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Πες, δεν παρακολουθεί. Δηλαδή αύριο θα υποστηρίξει ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Μέρκελ. Καλός δημοσιογράφος. Δεν μου δίνει εντυπώσει. Το έχει πει στο λαϊκό κόμμα. Το κάνει επίτηδε. Δεν μπορεί να μην το παρακολουθεί το ρεπορτάζ τόσο πολύ πια. Πότε το είπε ο Μητσοτάκης? Το έχει πει στο λαϊκό κόμμα. Παιδιά, θυμίστε μου. Το έχει πει στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα. Στις συναντήσεις που εγώ είχε κατ' επανάληψη με την κυρία Μέρκελ. Στο λέμε δεν το λέμε κακό πρόβλημα. Να βοηθήσουμε στο έλλειμμα ενημέρωσης σου. Το έχει πει στο λαϊκό ευρωπαϊκό κόμμα. Είναι τόσο σημαντικό που αποκλείεται να διέλαβε τη Μέρκελ. Καλά, όχι, το κάνεις επίτηδες και κάνεις προβοκάτσια αυτή την ώρα. Πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω αύριο αν όντως το πει. Κόμματα και βουλευτές θα πάρουν την ευθύνη μιας ιστορικής συμφωνίας. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της κύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, δήλωσε πεπισμένος ότι ο Πάνος Καμένος δεν θα άρει τελικά την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση, θα του το ζητήσει ρητός μάλιστα, τόνισε στη συνάντηση της Παρασκευής, διαφορετικά θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Όπως είπε, εντός Ιανουαρίου, η συμφωνία θα έρθει στο Κοινοβούλιο και αν δεν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ψήφους, θα προκηρύξει εκλογές εν ευθέτω χρόνο. Σκληρή ήταν η αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Λίγο πριν από το κρίσιμο ραντεβού του με τον Πάνο Καμένο για τα επόμενα βήματα στη σχέση των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων και το προαναγγελθέν διαζύγιο, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα προς τον κυβερνητικό του εταίρο ότι αν αποχωρήσει θα τον αναγκάσει να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Πιστεύω ότι ο κ. Καμένος δεν θα το κάνει αυτό. Και πιστεύω δεν θα το κάνει, διότι δεν θα επιλέξει ο ίδιος να ρίξει νερό στο μήλο των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Αυτούς που πολεμήσαμε και μας πολεμήσανε 4 χρόνια τώρα, δεν θα διευκολύνει τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Αυτό θα του ζητήσω την Παρασκευή που θα το συναντήσω. Κυριακή Κοντή Γιορτή. Θα έρθει μεθαύριο στον Μέγαρο Μαξίμου και θα πάρει μια σαφή θέση και στάση, πιστεύω. Mm-hmm. Και η σαφή θέση και στάση είναι ότι ούτε αυτός, ούτε κανένας εκ των βουλευτών του δεν θα συνδράμει, δεν θα άρει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αν δεν το κάνει αυτό, θα μετρηθούμε στη Βουλή. Δηλαδή, όχι στα μαρμαρένια αλόνια. Δηλαδή, τι θα κάνετε στη Βουλή, θα ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης? Προφανώς, κυρία Στάε, αυτό θα κάνω. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την ύπαρξη 151 βουλευτών ώστε να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, η ενδεχόμενη ψήφος εμπιστοσύνης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για καθαρά πολιτικούς λόγους, αν δεν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ψήφους, θα προκηρύξει εκλογές εν ευθέτω χρόνο. Συνταγματικό πρόβλημα δεν θα έχω σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι προφανές ότι πολιτικό πρόβλημα υπάρχει. Mm-hmm. Σε αυτή την εκδοχή τη θεωρώ. Επαναλαμβάνω, αλλά θα σας απαντήσω σε όλα. Την θεωρώ απίθανη να συμβεί. Θα προχωρήσω εν ευθέτω χρόνο και συντεταγμένα απόλυτα σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Εν ευθέτω χρόνο και συντεταγμένα όμως. Πράγματι. Με γνώμονα και με κριτήριο την σταθερότητα της οικονομίας, με γνώμονα και με κριτήριο να μην μείνουν στη μέση μια σειρά
από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει. Ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε ότι εντός Ιανουαρίου θα έρθει στην Ελληνική Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, αφήνοντας εχμές για τη στάση Καμένου και εξαπολύοντας πειρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν μετά από όλα αυτά, την αλλαγή του συντάγματος, όπου βγάζουν όλες τις αλυτρωτικές υπόνοιες από το Σύνταγμά τους, έρθουμε εμείς εδώ και πούμε ότι ξέρετε κάτι, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να διασπάσει το κόμμα του κύριου Σαμαράς και επειδή σκέφτεται μήπως χάσει κάποιους ακροδεξιούς ψηφοφόρους ή κάποιους μη ακροδεξιούς ψηφοφόρους, εγώ σέβομαι όλες τις ευαισθησίες. Και επειδή ο κύριος Καμένος επίσης πιθανόν να έχει κάποια ζητήματα με το εκλογικό του ακροατήριο, η χώρα θα ξεφτυλιστεί διεθνώς. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι το όφελος της χώρας, ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του, κυρία Στάι. Όπως τις παίρνω και εγώ ως Πρωθυπουργός. Στην αυτοκριτική που του ζητήθηκε να κάνει, επικεντρώθηκε στη λανθασμένη επιλογή προσώπων. Τι θα λέγατε μέχρι εδώ στη θητεία σας, στην Πρωθυπουργική, ως μέα κούλπα? Είχατε μιλήσει για αυταπάτες. Μέα κούλπα, τι θα λέγατε? Δεν τα πήγα καλά στις επιλογές προσώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντική απάντηση. Πρέπει να σας αλλά πω. Αλλά έχω πάρει τα μαθήματά μου. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων τώρα στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το λέμε από καιρό. Θα χρειαστεί εξειδικευμένο συνεργείο για να ξεκολλήσει τον κύριο Τσίπρα και το θείασό του από τις καρέκλες τους. Απλά μας ενημέρωσε ότι επιχειρεί με 6 πρόθυμους βουλευτές άλλων κομμάτων να σχηματίσει μια κυβέρνηση κουρελού με ημερομηνία λήξεως. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θέλουν σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία. Και αυτά τα εγγυάται η Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά τις εκλογές που δεν θα αργήσουν. Ή θα προσέλθει στη Βουλή και θα ζητήσει νέα ψήφο εμπιστοσύνης, όπως προσέξτε είχε δεσμευθεί το καλοκαίρι ότι θα κάνει, για να δούμε ονομαστικά ποιοι τον στηρίζουν, διότι σε μια δημοκρατία, ξέρετε, δεν υπάρχει κρυφή η μυστική πλειοψηφία, ή θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές όπως επιβάλλει η δημοκρατική νομιμότητα. Τα δε σενάρια. Περί εκλογών τον Οκτώβριο, με κυβέρνηση μειοψηφίας, θα συνιστούν πρωτοφανή παραβίαση της δημοκρατικής τάξης. Για τον ελληνικό λαό είναι παντελώς αδιάφορο το αν ο κύριος Τσίπρας καταφέρει να σώσει το γάμο του με τον ακροδεξιό του εταίρο κύριο Καμένο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, με όποια σύνθεση ή συνοδοιπόρους, θα συνεχίσει την πολιτική που τσακίζει τα λαϊκά στρώματα και προωθεί τα επικίνδυνα αμερικανονατοϊκά σχέδια, καρπός των οποίων υπήρξε και η Συμφωνία των Πρεσπών. Παρακολουθήσαμε έναν αδύναμο πρωθυπουργό σε αποδρομή ηκέτη του ακροδεξιού εταίρου του. Παίζουν τα ρέστα του σε ένα αδυσόπιτο παιχνίδι εξουσίας. Δυστυχώς, με διακύβευμα την πολιτική ομαλότητα, μείζωνα εθνικά θέματα και την πορεία της χώρας. Εκλογές τώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να παίζει με την τύχη της χώρας για να κερδίσει λίγες εβδομάδες εξουσίας. Η Ένωση Κεντρών δίνει λόγο μόνο στον ελληνικό λαό. Όσα διαδραματίζονται δεξιά και αριστερά κινούνται στη σφαίρα των πολιτικών παιχνιδιών. Ο Τσίπρας εκπροσωπεί πλέον μια σήμαντη μειοψηφία. Η κυβέρνησή του είναι παράνομη και θα πέσει υπό το βάρος της καταστροφής που προκάλεσε και της εθνικής προδοσίας. Το πολιτικό σκηνικό παραμένει θολό στον απόϊχο της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, με την εικόνα να αναμένεται να ξεκαθαρίσει αύριο μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ και το τέτα-τέτ των κυβερνητικών εταίρων. Την ίδια ώρα οι αντιδράσεις συνεχίζονται στο κόμμα του Πάνου Καμένου, με στελέχη να διαχωρίζουν τη θέση τους, ενώ ο Κώστας Κατσίκης, απαντώντας ουσιαστικά σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Από τα εξωκυβερνητικά πρόσωπα που το Μέγαρο Μαξίμου αναμένει στήριξη στη Βουλή, ένα-ένα δείχνει να αλλάζει στάση, ενώ και στα Σκόπια ο Ζόραν Ζάεφ δήλωσε τώρα ότι δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να περάσει τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Σφοδρή επίθεση στον Πάνο Καμένο εξαπέλυσε ο Γιάννης Βαρουφάκης με βαρύς χαρακτηρισμούς, ενώ απάντηση στον Υπουργό Άμυνας έδωσε και ο Γιώργος Αμυράς, τον οποίον στη Βουλή αποκάλεσε χθες νυφούλα. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμένος αναμένεται να οριστικοποιήσουν στο ραντεβού που θα έχουν την ημερομηνία του διαζυγίου τους, στον απόϊχο των μηνυμάτων που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στον κυβερνητικό εταίρο, με την απάντηση να έρχεται ουσιαστικά από τον Κώστα Κατσίκη, που ταυτίζεται απόλυτα με τη στάση του Προέδρου των ΑΝΕΛ και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Εμείς αποσύρουμε την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Το θέμα που προκαλεί αυτή τη ρήξη εντός εισαγωγικών, γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν θα αναμετρηθούμε σε μαρμαρινά αλόνια, αλλά μέσα στο Κοινοβούλιο, είναι το θέμα το Σκοπιανό. Αν δεν είχε μπει ανάμεσά μας το Σκοπιανό, είναι βέβαιο
ότι θα είχαμε φτάσει πραγματικά μέχρι τον Οκτώβριο του 19. Με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να έχει ξεκαθαρίσει πως θα αποσύρει τους υπουργούς του από το κυβερνητικό σχήμα και θα καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, άγνωστο παραμένει αν θα στηρίξει και την κυβέρνηση. Ενώ ήδη έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύουν να αφήσουν τα υπουργεία η Ελένα Κουντουρά, ο Τέρενς Κουίκ και η Μαρίνα Χρυσοβελόνη. Εάν ο Πρωθυπουργός μου ζητήσει να φύγω, ασφαλέστατα θα φύγω την επόμενη μέρα. Όταν προτάθηκα, αν σας ζητήσει ο Πάνος ο Καμένος να φύγετε. Όταν προτάθηκα από τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για να συμμετάσχω στο κυβερνητικό σχήμα, προτάθηκα διότι προφανώς έκρινε ότι θα είμαι χρήσιμη γι' αυτό. Ο Τσίπρας αξιοποίησε το διάστημα του χρόνου από τον Ιούνιο πέρσι που κάναμε την πρόταση της πιστείας, πριν τις Πρέσπες δηλαδή, μέχρι φέτος, για να προσεγγίσει βουλευτές και να φτιάχνει εναλλακτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το λέει του Καμένου φόρα παρτίδα. Του λέει πάνω μου να ξέρεις θα σε καθαρίσω σαν αυγό και θα είσαι μετά τη χωρία του Αλαβάνου, του Κουβέλη, της Ζωής και του Λαφαζάνη, θα είσαι ο επόμενος. Ο Γιάννης Σαρίδης της Ένωσης Κεντρών, που θεωρείται υποστηρικτής της κυβέρνησης μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, άλλαξε ρότα. Αν αύριο από την ελληνική κυβέρνηση ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης πριν από τις Πρέσπες, δεν θα την πάρει από τον Γιάννη τον Σαρίδη και ας πάμε σε εκλογές. Είδα ένα κοινικό ηττημένο πρωθυπουργό. Προσπαθεί να κερδίσει μερικές μέρες ή μήνες εξουσίας, βάζοντας σε κίνδυνο πραγματικά την πατρίδα. Το Μέγαρο Μαξίμου στους υπολογισμούς του ενσωματώνει και βουλευτές από το ποτάμι, με το Σταύρο Θεοδωράκη να μιλά για προτεραιότητα στο πατριωτικό συμφέρον. Το ποτάμι έχει πηξίδα, όπως πηξίδα είχε και στις κρίσιμες μέρες του 2015. Και η πηξίδα αυτή δεν δείχνει το κομματικό συμφέρον, δείχνει μονάχα το πατριωτικό συμφέρον. Με αφορμή τώρα την παραδοχή του Πρωθυπουργού για επιλογή λάθος προσώπων, ο Γιάννης Βαρουφάκης επέστρεψε τα βέλη, ενώ επιτέθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς στον Πάνο Καμένο. Πρόκειται για ένα κόμμα και συγκεκριμένα για ένα πολιτικό, ο οποίος ανθρωπολογικά, φιλοσοφικά, ιδεολογικά ερχόταν σε πλήρη σύγκρουση με οτιδήποτε είχα ταχθεί να υπηρετήσω στη ζωή μου. Ρατσιστής, σεξιστής, εθνικιστής. Όλα αυτά είναι ο κύριος Καμένος. Βεβαίως. Και ανισόρροπος όσο αφορά αυτά τα οποία έλεγε για την οικονομία. Ο Πάνος Καμένος δέχθηκε τα πειράκια από τον Γιώργο Αμυρά, τον οποίο αποκάλεσε μέσα στην Βουλή Νιφούλα. Όταν υποκατέβηκα από το Βήμα της Βουλής, με πιάνει ένας συνάδελφος, βουλευτής άλλου κομμάτους μάλιστα, και μου λέει: Εσύ σε είπε Νιφούλα. Λέω: Άκουσα καλά, όντως με είπε Νιφούλα. Μου λέει: Ναι, και η πραγματική μου, η αυθόρμητη αντίδρασή μου εκείνη τη στιγμή ήταν χίλιες φορές Νιφούλα, καλύτερα Νιφούλα, διότι τις νύφες όλοι τις αγαπάνε. Παράζουν το χείρα όπως θα γίνεις εσύ κύριε Καμένη σε λίγο που θα σε πετάξει ο Τσίπρας το Μαξίμου. Τόσο το χρονοδιάγραμμα του διαζυγίου στη συγκυβέρνηση όσο και το μέλλον της Συμφωνίας των Πρεσπών αναμένεται να ξεδιαλύνει μετά το τέτατε Τσίπρα Καμένου που ίσως ορίσει και τον χρόνο των εθνικών εκλογών. Την ίδια ώρα στα Σκόπια ο Ζοραν Ζάεφ κόντρα στη σιγουριά που εκδήλωνε μέχρι τώρα ότι έχει και πάνω από τους απαιτούμενους 80 βουλευτές για τη Συμφωνία τώρα είπε και ενώ έχει ξεκινήσει τελική διαδικασία για την κύρωση στη Βουλή του ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών για την ψήφιση των συνταγματικών τροποποιήσεων. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς εκτιμάμε οι δημοσιογράφοι και πώς εκτιμάει και το Μέγαρο Μαξίμου τον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης. Γιατί από ό,τι φάνηκε ο κύριος Τσίπρας ήταν αποφασισμένος να πει συγκεκριμένα πράγματα και να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα, Γιάννη, και προς το κυβερνητικό του εταίρο, τον οποίον μαλακά τον πήγε, είναι η αλήθεια. Εξήρε μάλιστα και το χρονικό της συμπόρευσής τους. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καμένος την έχει βγάλει καθαρή με την συγκυβέρνηση. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι το σαφέστατο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός... Έχει καθαρή κυβερνά. Έτσι, έχει φάει το φίλι, φάει το μπουζάλα. Με την βάλε εκκλησία και αυτά είπε θα ρίξω την κυβέρνηση. Βάλε και αυτά κυβερνά μέσα. Ο... Βάλε και αυτά μέσα. Η ουσία είναι ότι το μήνυμα που εστάλει... Το θεωρούν δεδομένο το διαζύγιο πια ή αύριο θα βγουν από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και θα έχουμε επανάληψη εκείνο του αλής του μνήμης φιλιούντα αγκαλιάζονται. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στην πολιτική και το ξέρεις πολύ καλά. Γι' αυτό εκείνο ρωτώ. Το μήνυμα πάντως που εστάλει και που μεταβεβαιότητος ελήφθηκε από τον κύριο Καμένο είναι ότι τέρμα εδώ. Ή στηρίζεις ή δεν στηρίζεις. Άλλο δεν στηρίζω την κυβέρνηση και άλλο καταψηφίζω τη συνθήκη των Πρεσπών. Έτσι, αυτό είναι που θα παίρνει. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Το μεγάλο στοίχημα τώρα στη συνάντηση που θα έχει αύριο ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Καμένο είναι εάν ο κύριος Καμένος, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, πάρει τις διαβεβαιώσεις τις οποίες θέλει. Ποιες είναι αυτές? Ότι εγώ θα σε στηρίξω, αλλά μη μου μαζέψεις τα ψηφοδελτιά σου
αυτούς που θα διαφοροποιηθούν και τα λοιπά. Θα πίνε δηλαδή στη συμφωνία των Πρεσπών. Όχι. Δεν θα καταψηφίσει σε πιθανή πρόταση της υπάρχουν... πιστείας. Άρα ουσιαστικά θα διευκολύνει τη συμφωνία των Πρεσπών με αυτό ο κύριος Καμένος. Εγώ δεν ξέρω τελικά τι θα κάνουν. Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνει. Πάντως με τη διάταξη δυνάμεων, να το χρησιμοποιήσω έτσι, που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα, το διαζύγιο, όπως έγραψα και στο νους σήμερα, είναι μονόδρομος. Εκτός και αν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, που θα πιστεύεις συμβεί αύριο στη μεταξύ του συνάντηση. Πιστεύεις ότι θα επηρεάσει, έτσι, αν θες, τις τελικές αποφάσεις και το τι κλίμα θα συναντήσει στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο κ. Καμένος? Σαφέστατα. Υπάρχει ο κίνδυνος, ο μεγάλος κίνδυνος, για να δούμε εάν βγαίνουν τα κουκιά του 151, εάν αυτό θα εξαρτηθεί και αν θα διατηρηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του Πάνου Καμένου. Mm-hmm. Πολύ απλά. Να μπούμε στα ονόματα. Τέσσερις εξ αυτών, τέσσερις από τους βουλευτές του Πάνου Καμένου, μπορεί να μην τον ακολουθήσουν. Καλό. Και ο κ. Να... Παπαχριστόπουλος είναι ο πρώτος και καλύτερος. Ξεκαθάρισε τη θέση του ευθύς εξ αρχής ο άνθρωπος. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζήτημα. Και ο κ. Ζουράρης. Ο οποίος κ. Ζουράρης λέει ότι εγώ δεν θα ρίξω ως αριστερός. Αλλά δεν ψηφίζω. Αλλά δεν ψηφίζω. Άλλοι αυτό. Είναι ένας δεύτερος βουλευτής. Είναι η κυρία Κουντούρα που δεν ξέρουμε τι θα κάνει τελικώς. Ο κύριος Κόκαλης που είπε ότι. Και ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος έχει. Ακριβώς. Έχει δηλώσει και εκείνος ότι εγώ δεν ψηφίζω τη συνθήκη των Πρεσπών, αλλά για τα υπόλοιπα θα δούμε. Άρα έχουμε τέσσερις βουλευτές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τον κύριο Καμένο? Ότι χάνει. Την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεδομένου ότι ο κύριος Κατσίκης και η κυρία Κόλια Τσαρουχά έχουν δηλώσει ότι. Είναι οι τρεις βουλευτές οι αναπομείνοντες. Να πάρει και ένα και τέσσερα και άλλον ανεξάρτητο και το που ακούω κτλ. Η κυρία Χρυσοβελώνη δήλωσε ότι δεν είναι βαλίτσα. Ναι, δεν είναι βουλευτής εν πάση περιπτώσει, οπότε δεν επηρεάζει τα πράγματα. Την αχαριστία όμως έτσι πολιτικά την έφτιαξε ο κύριος Καμένος. Ναι, για να τα λέμε όλα. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε όμως και αυτούς που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία από άλλα κόμματα, έτσι. Μην τα ξεχνάμε. Κοίτα, αν θέλει την καθαρή μου άποψη, εγώ είμαι κατά τη μετακίνηση των βουλευτών. Εξελέγει με ένα κόμμα με άλλο... και ειδικά όταν έχει εκλεγεί με λίστα, οφείλει. Απλώς μην ξεχνάς, με το που θέλει να παρεμβεί. Ότι ο κύριος Καμένος ενδεχομένως υφίσταται τα επίχειρα των επιλογών του. Διότι όταν έφυγε και εκείνος με βουλευτές, 22-23, πόσοι φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία σε μια στροφή που δεν ψήφισαν μνημόνιο για να γίνουν οι χειρότεροι μνημονιακοί, οι περισσότεροι, οι σφοδρότεροι υποστηριχτές των μνημονίων, δεν παρέδωσαν τις έδρες τους. Κατά συνέπεια, το να διαμαρτύρεται για την συμπεριφορά που υφίσταται από τα στελέχη του δεν έχει κανένα νόημα αυτή την ώρα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, Δημήτρη, εσύ πώς το είδες όλο το σκηνικό το οποίο στήθηκε μέσα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, δεδομένου ότι είναι κομβικό το σημείο, κρίσιμες οι επιλογές και κρίσιμες ώρες για την πορεία της συγκυβέρνησης? Θυμάμαι κάτι φίλους στα παλιά που όταν είχαν κάποια καυγαδάκια με τις φιλενάδες τους, ερχόντουσαν, συζητάγαμε, ήθελαν ένα νόμο κάπου να τα πουν και ουσιαστικά να βάλουν και έναν μεσάζοντα να πούνε πες της να γυρίσει πίσω. Εμένα κάτι τέτοιο μου φάνηκε. Δηλαδή, μια παράκληση του Αλέξη Τσίπρα ότι εντάξει, θα το πάμε και λίγο light, ρε πάνω. Εμείς μαζί ξεκινήσαμε. Τώρα, μην πας μας και μας ρίξεις με το Μητσοτάκη. Όμως αυτό δεν συνιστά την εικόνα, για να φύγουμε από το χιούμορ, να πάμε στην πραγματικότητα, την πολιτική. Δεν συνιστά την εικόνα ενός ισχυρού πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός χθες απέδειξε ότι είναι ένας αδύναμος πρωθυπουργός. Και να πάμε και λίγο πιο κάτω. Να θυμίσουμε πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θυμάμαι στις αρχές του 2018 κυβερνητικά στελέχη, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τους ΑΝΕΛ, να λένε κάτσε να δούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με τη συμφωνία για το Μητσοτάκης. Τι θα πει στη Μέρκελ, όπως έλεγε πριν ο φίλος μου ο Γιάννης, τι θα πει στους Αμερικάνους. Ο Μητσοτάκης τελικά ακολούθησε μια καθαρή θέση, είπε όχι στη συμφωνία, είπε όχι σε αυτό το πακέτο το οποίο τελικά δεν το εγκρίνει και ο ελληνικός λαός. Τι έγινε τελικά σε αυτούς που στείναν παγίδες στο Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάστηκε αδύναμος εχθές, δεν ξέρει πώς θα συνεχίσει, άγεται και φέρεται από την τελική απόφαση του Πάνου του Καμένου. Ο Πάνος ο Καμένος βλέπει το κόμμα του να διαλύεται. Βλέπουμε τη συγκυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια να είναι ετοιμόρροπη. Να μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για ψήφο ανοχής, ο πρωθυπουργός να πηγαίνει σε άλλα σενάρια. Ουσιαστικά να φωτογραφίζει το Μάιο σαν εξέλιξη. Ουσιαστικά τον ο κ. Τσίπρας θες άδειασε και όσα είχε δηλαδή, πει ο κ. Τζανακόπουλος. Ακριβώς τον άδειασε τον κ. Τζανακόπουλο, καθαρά. Είναι από εκεί και πέρα, ουσιαστικά λοιπόν η εικόνα που παρουσιάζεται και νομίζω ότι όλοι σήμερα με τον κόσμο που μιλάμε και γυρίζουμε, δεν νομίζω ότι είναι μια εικόνα μια ισχυρή κυβέρνηση και ενό ισχυρού πρωθυπουργού, μια κυβέρνηση μακρά πνοή.
Και να πάμε και παρακάτω. Αυτοί που έστειναν παγίδες τελικά έπεσαν μέσα στις παγίδες. Και ρωτώ εγώ, είναι αυτή η εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία θέλει να μας πείσει ότι θα φτάσει στο φθινόπωρο του 2019. Πάντως αυτή είναι η πρόθεση. Από εκεί και πέρα νομίζω λογικό ότι πρέπει... Λογικό είναι να θέλει να εξαντλήσει μας... το χρόνο της θητείας του. Και επειδή η χώρα μας λοιπόν έχει μπροστά πολλές προκλήσεις, εγώ πιστεύω ότι με την εικόνα που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά να παρακαλά τον εταίρο του να αλλάξει την απόφαση του, γιατί αυτό έκανε χθες δημόσια, με ένα δημόσιο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας παρακαλούσε τον Πάνο Καμένο να αλλάξει θέση. Εγώ μένει δεν νομίζω πάντως, ότι αυτή είναι μια Δημήτρη εικόνα και Γιάννη, ενός ισχυρού Πρωθυπουργού. Πόσο αυτή η κόντρα ή αυτή η ενδυνάμει ρήξη είναι υφιστάμενη, είναι πραγματική, αν είναι ένα ακόμα πολιτικό κορμοπρόσωπο. Νομίζω, πάντως ο Καμένος έχει αλλάξει πολλές φορές απόψεις. Γι' αυτό και μάλιστα, το λέω. Θυμάμαι πολλές συζητήσεις. Και έχουμε μετατοπίσει αλλεπάλληλες τις θέσεις. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, μια υπόθεση και μια ερώτηση. Εδώ νομίζω ότι δεν τον παίρνει. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο το έχει σηκώσει ο ίδιος πολιτικά. Και νομίζω ναι, ότι δεν τον παίρνει το πολιτικά, να ξανακάνει έχει μετατοπίσει τη μία θέση κολοτούμπα. Του αρκετές φορές. Νομίζω, εκτιμώ ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κολοτούμπα. Μία υπόθεση και μία ερώτηση θέλω να κάνω. Η υπόθεση. Πες ότι κερδίζει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης και γίνεται πρωθυπουργός. Είναι η υπόθεση. Η ερώτηση. Θα εφαρμόσει τη συμφωνία των Πρεσπών όπως θα ψηφιστεί, εάν ψηφιστεί τώρα, από τη σημερινή τώρα Βουλή. Τώρα κάνεις πλάκα. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Και θα σου πω γιατί. Να σου πω, αν είναι ψηφισμένη. Σε ένα διεθνές περιβάλλον με διεθνή ναι, λόγους. Διεθνή συνθήκη, αν είναι ψηφισμένη. Τσίπρας είναι να λέει go back, Μάντα Μέρκελ, και θα κάνω δημοψήφισμα. Όχι, πήρα την απάντηση που ήθελα. Να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι άπαξ και ψηφιστεί αυτό. Γιατί άλλο δεν ψηφίζει. Όχι, αυτά τώρα που λες είναι συνεισδιές του 15. Είναι άλλο. Είναι άλλο. Go back, Μάντα Μέρκελ. Ταούλια. Είναι άλλο. Γιάννη μου λες ταούλια τώρα. Είναι άλλο. Go back, Μάντα Μέρκελ είσαι τώρα. Είναι άλλο. Και ο Τσίπρας άλλαξε. Ρίχνει στην μπάλα στην εξέδρα και για να μην αφρώνεις τώρα... τον τραχανά. Είναι άλλο. Η χώρα με αυτό που θα ψηφίσεις. Είναι άλλο, δεν ψηφίζω. Και άλλο καταγγέλω τη σύμβαση. Γιάννη και Δημήτρη. Go back, Μάντα Μέρκελ. Γιάννη και Δημήτρη, παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Επειδή παρακολουθώ το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη ώρα που διαφοροποιήθηκε η Νέα Δημοκρατία στη Συμφωνία των Πρεσπών και κατήγγειλε τις κυβερνητικές προθέσεις ως προς την ολοκλήρωσή της, ξεκαθάρισε ένα πράγμα. Μην προχωρήσετε, διότι αν υπογράψετε και μόνο δια της υπογραφής και πριν την κύρωση της Συμφωνίας, παράγονται νομικές συνέπειες σε διεθνές επίπεδο. Την πρώτη την έχουμε ήδη ζήσει. Είναι τελεσίδικη η ένταξη των Σκοπίων στον Άρτο. Άμα δεν ψηφίσουμε, πώς θα μπουν. Κάνεις λάθος. Πρόσεξε, είδες τι είπε χθες ο Τσίπρας. Θα εξευτελιστεί η χώρα διεθνώς αν δεν ψηφιστεί η συμφωνία. Αφήστε το τώρα αυτά. Πρόσεξε πώς δέσμευσε τη χώρα ο Τσίπρας. Και γυρίζει και λέει, αυτό είναι το θα ζήτημα. Εξευτελιστεί η χώρα διεθνώς γιατί, γιατί δεν θα ψηφίσει δεν τη συμφωνία την κακή που έφερε ο ίδιος. Πρόσεξε πώς εγκλώβησε τη χώρα αν ο Τσίπρας. Αν δεν περάσει η συμφωνία από τα Σκόπια ή αν δεν κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, αν δεν βρει την απαιτούμενη πλειοψηφία η κυβέρνηση, τότε έχει ξεκαθαριστεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα την κυρώσει ποτέ και θα επιχειρήσει εξυπαρχής επαναδιαπραγμάτευση του ζητήματος. Παρά τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, το ότι εντάσσεται, είναι τελεσίδικο ότι ενετάχθησαν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Εγώ τώρα έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία... είναι σανός, δυστυχώς, για όλους εμάς εγώ που πολιτικολογούμε. Εγώ τώρα γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτός που διακαώς επιθυμεί να περάσει η συμφωνία από αυτή τη Βουλή λοιπόν, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Το χέρι τους οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν θα το σηκώσουν. Άλλοι θα πούνε ναι. Το χεράκι άλλοι θα το σηκώσουν να το πούνε τον όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε και του κινήματος αλλαγής που πρέπει να το τονίσουμε κι αυτό. Μαζί πάτε. Νέα Δημοκρατία λοιπόν, με κίνημα αλλαγής μαζί πάτε. Γιάννη και Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να προχωρήσουμε. Σήμα κινδύνου στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, καθώς 7 υπάλληλοι του Ιδρύματος εντόπισαν ύποπτη σκόνη σε φάκελο που παρέλαβαν και βρίσκονται σε καραντίνα προληπτικά. Η αστυνομία, η πυροσβεστική και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν αμέσως, ενώ η πρίτανης του Ιδρύματος ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του μέχρι νεοτέρας. Παρόμοια περιστατικά έγιναν σε άλλα 5 πανεπιστήμια, όπως της πρώην Σελέτη αλλά και του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Τελευταία είδηση είναι ότι έχουν παραλάβει παρόμοιους φακέλους και άλλοι 5 αποδέκτες, ενώ το πόρισμα του χημείου του κράτους έδειξε ότι η άγνωση σκόνη δεν αποτελεί επικίνδυνη ύλη, όπως είχε αρχικώς φανεί και από την πρώτη χημική ανάλυση της. Από την έρευνα στους χώρους του Πανεπιστημίου θα δοθούν σημαντικά στοιχεία και για τον αποστολέα.
Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.